τα δύο. Είπες πως θα κοπεί η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκούριασε το κλειδί το παραδείγμα. Κύριε, καλησπέρα. Ότι καλεσμένος απόψε του Μήλου της Έρηδος είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, το καταλάβατε ήδη. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι βρισκόμαστε στον χώρο του Ηρωδίου, στο μαγικό αυτό χώρο, με οδηγό τον Θάνο Μικρούτσικο σε μια εβδομάδα ακριβώς. Την ερχόμενη Δευτέρα ο Θάνος Μικρούτσικος θα είναι στο σανίδι αυτού του φοβερού αρχαίου θεάτρου για πρώτη φορά στη ζωή του. Κύριε Μικρούτσικο, καλησπέρα. Γεια σου, Παύλο. Α, έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι 30 Ιουνίου μας παίρνει για λίγο κοντομάνικο, για λίγη οικειότητα. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Λοιπόν, Θάνο, έγινες 50 ετών. Δεν το κρύβεις. Και στα 50 χρόνια για πρώτη φορά θα παίξεις στο Ηρώδιο. Σημαίνει αυτό κάτι για σένα ή είναι ένα ακόμη θέατρο, μια ακόμη συναυλία? Η σωστή απάντηση είναι ότι και σημαίνει και είναι και μια συναυλία όπως όλες οι άλλες. Θα το εξηγήσω αμέσως. Σημαίνει διότι οπωσδήποτε αυτός ο χώρος σηματοδοτεί κάτι, έχει μια ιστορία. Δεν είναι μόνο το αρχαίο θέατρο, 2000 και πλέον χρόνια πίσω του, είναι και το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο όπως όλοι ξέρουμε, ειδικότερα στην πρώτη του περίοδο, την περίοδο της δεκαετίας του 50 και κυρίως δεκαετίας του 60, ήταν ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Έχουν περάσει από το σανίδι αυτό, από τη σκηνή αυτή, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Και από όλους τους χώρους. Από όλους τους χώρους. Μουσική, θέατρο, ναι, χορό. Ακριβώς. Καλάς, Χατζηδάκης, Ροστροπόβιτς, όλες οι μεγάλες ορχήστρες συμφωνικές του κόσμου. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα, γιατί κατακτώ και αυτό το χώρο με τη μουσική μου. Έχει βέβαια ακουστεί η μουσική μου θεατρική εδώ, αλλά πρώτη φορά ακούγεται η μη θεατρική δουλειά μου, μια συναυλία δηλαδή. Και έτσι μαζί με το Μέγαρο Μουσικής, με την Επίρρηδαυρο που έχουν παιχτεί έργα μου, νομίζω ότι κλείνει κάπως ο κύκλος των μεγάλων χώρων επί ελληνικού εδάφους. Και μετά? Μετά από αυτό? Να συνεχίσω και θα σου απαντήσω. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ από την αρχή της δεκαετίας του 80 πρέπει να σου πω ότι αντιμετώπιζα όλους τους χώρους με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή είτε έπαιζα στο Παρίσι μια συναυλία, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στην Αγγλία, είτε στη Γερμανία, και μετά τύχαινε μετά από ένα μήνα να πάω στη Βέρεια ή στην Καλαμάτα για να κάνω μια συναυλία σε πιο μικρούς χώρους ή, εν πάση περιπτώσει, σε λιγότερο ιστορικούς χώρους, παρουσίαζα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα πράγματα. Γιατί ακριβώς σέβομαι το κοινό, είτε αυτό είναι το κοινό το ευρωπαϊκό, είτε αυτό το κοινό της πρωτεύουσας, είτε το κοινό μιας επαρχιακής πόλης. Και πάνω απ' όλα σέβομαι εμένα και τη μουσική μου. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθε στιγμή
που κάνεις μια τέτοια δουλειά, που παρουσιάζεις δουλειά σου στον κόσμο, είναι μια μοναδική στιγμή, είναι μια γένα θα σου έλεγα για τον καλλιτέχνη, είναι κάτι το ιερό από μια άποψη, εφόσον δεν μιλάμε τώρα για μια στεγνή και στιγνή επαγγελματική διαδικασία. Συμβαίνει στη διάρκεια μιας συναυλίας, γιατί ένας δίσκος, μια θεατρική παράσταση, είναι μια μουσική που δουλεύεται, ξαναδουλεύεται, το ακούς, το διορθώνεις, έχεις άπειρες ώρες στούντιο. Η συναυλία είναι μια ώρα, δύο ώρες, ένας μουσικός, κάποιοι μουσικοί, ένα κοινό που κάθεται απέναντι. Ή συμβαίνει κάτι στις ψυχές των ανθρώπων ή δεν συμβαίνει. Ή δεν συμβαίνει. Καταρχήν, για να συμβεί κάτι στις ψυχές των ανθρώπων, πρέπει να συμβεί κάτι στον καλλιτέχνη επάνω. Mm. Σε ό,τι με αφορά. Και επειδή τις περισσότερες φορές εμφανίζομαι πάντα μαζί με το πιάνο. Υπάρχει μια πάλη με το πιάνο. Πρέπει να το κατακτήσεις αυτό το όργανο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως και να είσαι, στενοχωρημένος, χαρούμενος, ευδιάθετος, αδιάφορος. Κάνεις μια πάλι, ακριβώς γιατί πρέπει να το κατακτήσεις. Είναι όλα έτοιμα από την πρόβα, δεν είναι όλα έτοιμα. Καθόλου. Όλα είναι έτοιμα και τίποτα δεν είναι έτοιμο. Αυτό γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Έχω καταφέρει πολλές φορές να μου βγαίνει αυτή η ερωτική σχέση. Και όταν αυτό επιτυχάνεται με μεγάλη ένταση, προκύπτει και στους άλλους μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, αρχίζει και γίνεται μια σχέση τέτοια. Επαναφέρω το ερώτημα και μετά. Και μετά από το ηρώδιο. Δεν λέω τι υπάρχει στα σχέδια, όχι, ενώ ότι υπάρχει κατάλαβα, σαν όνειρο. Τι υπάρχει σαν όνειρο. Εάν με ρώταγες κάποια χρόνια πριν. Ξέρω. Ονειρευόσουν να κάνεις μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία της Αβάνας με τον Κάστρο Παρόντα. Αυτό είναι πολλά χρόνια πριν. Έλεγα αυτό. Πολλά χρόνια πριν πιθανόν. Κάποια χρόνια πριν θα μπορούσα να σου μιλήσω ή για κάποιους χώρους ή για κάποια γεγονότα τα οποία στη συνείδηση ενός νεότερου μουσικού έχουν μια πολύ υψηλή θέση και ίσως επειδή δεν είναι εύκολο να τα αγγίξεις, σου φαίνονται σαν ένα θαύμα αν πας να τα αγγίξεις. Έτσι λοιπόν θα μπορούσα να σου πω, ανακάλω ένα δίσκο με την Deutsche Grammophon, να με παίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο ότι αρκετά από αυτά τα έχω κατακτήσει εντωμεταξύ. Πολλές ορχήστρες έχουν παίξει έργα μου, τώρα εκδίδεται ένας δίσκος με την EMI Classics. Είναι το εξής. Οριμάζοντας, κατάλαβα ότι δεν είναι ο στόχος μου αυτός. Ο στόχος μου είναι η μουσική μου να παίζεται από ανθρώπους που θα τη λατρέψουν. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, για την κλασική μου. Οποιαδήποτε μουσική, όπερα ή ένα τραγούδι. Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Για την κλασική μου δουλειά, εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, εκείνο που με ενδιαφέρει να μην παίζει ο Αλέξανδρος Μιράτ. Μεγαλύτερα ονόματα της μπακέτας μου είναι ελαφρώς αδιάφορα. Δεν θα έλεγα όχι, γιατί δεν θέλω να παραστήσω τον. Όμως, αυτό μ' αρέσει στη συνεργασία με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό όλο το πράγμα πιάνει τη μουσική μου σχεδόν όπως την έχω γεννήσει εγώ. Καλύτερα από μένα μερικές φορές. Βγάζει από το χαρτί το άψυχο αυτούς τους ήχους με έναν τρόπο μοναδικό. Ο ίδιος λέει ότι, εγώ και γι' αυτόν ότι του αρέσει ακριβώς να κάνει την ίδια δουλειά επάνω στη δικιά μου δουλειά. Άρα λοιπόν, οριμάζοντας, θέλω να συνεργαστώ με ανθρώπους που ταυτίζομαι, που είμαι πολύ φίλος και με ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε. Το ίδιο και στο τραγούδι. Όσο και αν αυτό λειτουργεί ευκολότερα ένα τραγούδι, εντούτοις εδώ είναι και το μυστικό, αν θέλεις. Ναι, ή δυσκολότερα. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Mm. Δηλαδή, θυμάμαι παλιότερα που συζητούσαμε μαζί, έτσι, όταν είχε βγει ο δίσκος, είχαμε βρεθεί κάποια φορά και μου έλεγες ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και σου είχα πει ότι βεβαίως είναι τα κείμενα, οι στίχοι, τα ποίηματα τεσσάρων πολύ σημαντικών ανθρώπων, του Κώστα Λαχά, του Γιώργου Κακουλίδη, της Λίνας Νικολακοπούλου και του Άλκη Αρκαίου, είναι η μεγάλη φωνή του Μητροπάνου, είναι η μουσική δική μου. Όμως αυτά δεν συνιστούν το θαύμα που συντελέστηκε για μας. Πώς συντελείται το θαύμα? Καταρχήν, επαναφέρω το ερώτημα. Ναι, επαναφέρεις το ερώτημα, αλλά αν το ήξερα θα το έκανα κάθε φορά και εκτός όλων των άλλων θα ήμουν και πάρα πολύ πλουσίος. Εν τούτης, δεν θα έπαβε αυτό, Παύλο, να ήταν και ανιαρό. Αν ήξερες κάθε φορά να κάνεις το θαύμα, όλα θα ήταν έτοιμα. Ναι. Ενώ η διαδικασία της μουσικής σημαίνει συνεχής πάλι με το χαρτί και με το πιάνο. Και μέσα από αυτή την πάλι υπερβαίνεις τις καταγεγραμμένες σου δυνατότητες. Αλλά πώς συντελείται ένα θαύμα? Είπαμε, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, εγώ
είχα καταλάβει όταν πρωτοσυνάντησα τον Δημήτρη Μητροπάνο ότι εδώ θα συντελεστεί κάτι μαγικό. Από την ώρα που ανταμώθηκαν τα βλέμματά μας σε σχέση με αυτή τη δουλειά. Πριν καν αρχίσω να γράφω τα τραγούδια. Να φανταστείς κάτι πολύ απλό. Κυκλοφόρησε μία φωτογραφία μας. Όταν είχα πάει να τον δω εκεί που δούλευε. Και έχουν κυκλοφορήσει πολλές φωτογραφίες μου με κάποιους διάσημους τραγουδιστές. Αυτό έκανε και αίσθηση στον κόσμο. Θυμάμαι τις κρίσεις ανθρώπων στον δρόμο. Α, πάρα πολύ ωραία. Σαν να λέγανε, ξέρουμε, εσείς οι δύο θα δέσετε με έναν τρόπο μαγικό. Και αυτό έγινε γιατί πρέπει να σου πω. Αυτό στο Hollywood το λένε χημεία. Αυτό και στην Ελλάδα θα το έλεγα χημεία. Και πραγματικά αυτή η χημεία ήταν το καθοριστικό για την πολύ μεγάλη επιτυχία του δίσκου. Γιατί όπως ξέρεις, ο δίσκος. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Ήθελα λιγάκι πριν φύγουμε από το σανίδι που μας φιλοξενεί, το σανίδι του Ηρωδίου, να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι όνειρο για έναν καλλιτέχνη να εμφανιστώ στο Ηρώδιο. Είπες ότι το Ηρώδιο κάποτε ήταν ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Ότι εδώ σε αυτό το σανίδι έχουν ανέβει, έχουν πατήσει ιερά τέρατα του αιώνα, μεγάλες μορφές αυτού του αιώνα. Λειτουργεί η επίδαυρος για έναν ηθοποιό, το Ηρώδιο για έναν μουσικό, ή δεν λειτουργεί, μου πιάσει, υποδόθηκαν όλα. Κοίταξε. Για τους νεότερους ανθρώπους λειτουργεί ως μύθος. Για κάποιους από εμάς που μεγαλώσαμε εντωμεταξύ και είδαμε και κάποιες καθοδικές πορείες κάποιων φαινομένων. Ή κάποια τυποποιημένα πράγματα με την έννοια ότι 40-30 χρόνια ένα φεστιβάλ θέλει μια ανανέωση, η επίδαυρος και αυτή θέλει μια ανανέωση. Ίσως δεν έχει την ίδια μαγεία, δεν πάβει όμως, γιατί αισθάνομαι τώρα ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες έχω μια αγωνία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, υπό μία έννοια συμβαίνει και σε μένα αυτό. Σε άλλους ίσως συμβαίνει με μεγαλύτερη ένταση. Αφού πιάσαμε την κουβέντα για το φεστιβάλ, είναι αλήθεια το φεστιβάλ αυτό ήταν κάποτε κάτι ξεχωριστό. Ένα από τα δύο-τρία στην Ευρώπη. Εξακολουθεί και τώρα να φιλοξενεί κάθε χρόνο μερικά πράγματα πολύ ξεχωριστά και πολύ σημαντικά. Μα δεν είναι πια αυτό που ήταν. Ως σύνολο, ναι. Ως φεστιβάλ. Τι φταίει. Και δεν ρωτώ τον μουσικό που θα εμφανιστεί εδώ σε μια εβδομάδα. Ρωτώ έναν άνθρωπο που έχει στήσει φεστιβάλ, έχει οργανώσει φεστιβάλ, έχει οργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήταν υπουργός πολιτισμού πρόσφατα. Τι φταίει, γιατί δεν ζωντανεύει το, γιατί δεν απογειώνεται το φεστιβάλ. Ναι. Αν θέλεις. Αφού έγινε ο πρώτος κύκλος ο πολύ καλός, περάσαν οι μεγάλες ορχήστρες κτλ. Έπρεπε ένα φεστιβάλ να έχει να κάνει με τις σύγχρονες αντιλήψεις των πραγμάτων. Σύγχρονες αντιλήψεις θέλουν θεματικές ενότητες. Δεν θέλουν πλύνθηκε κέρα μια τάκτο ερημένη αυτή η ιστορία. Θέλουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για το φεστιβάλ της Πάτρας, αλλά μου έρχεται στο μυαλό το γεγονός ότι υπήρχε πάντοτε μια θεματική ενότητα. Και αυτό το πράγμα λειτουργούσε και παιδευτικά στον κόσμο. Μετά λειτουργούσες με καλλιτέχνες που δεν έρχονται να παίξουν εδώ, εκεί, από εδώ, από εκεί, αλλά σε σχέση με το θέμα του φεστιβάλ, αν είχες ανάγκη έναν μεγάλο καλλιτέχνη, τον έφερνες. Μπορεί να μην τον είχες ανάγκη φέτος, τον έφερες σε δύο χρόνια. Εδώ είναι, ήρθε μια καλή πρόταση, πάρ' την. Και από τη στιγμή που απομυθοποιήθηκαν ακόμα και οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όταν τους έχουμε δει από 10 φορές μέσα σε 5-10 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει την έγκλη του. Πιστεύω λοιπόν ότι θέλει μια αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες, μια αναδιάρθρωση καλλιτεχνική, το οποίο για να επιτευχθεί όμως έχει μια προϋπόθεση. Την πλήρη αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος, διότι δεν νοείται. Τώρα να γίνεται φεστιβάλ, είναι στο ΝΕΟΤΕ, πρέπει να ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Και στο ΝΕΟΤΕ να παραμείνει και στο Υπουργείο Τουρισμού, πρέπει να αλλάξει σαφέστατα δομή το φεστιβάλ. Δεν πρέπει να υπάρχουν γνωμοδορικές, επιτροπές, διοικητικά συμβούλια. Πρέπει να υπάρχει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής, Έλληνας ή ξένος, ο οποίος πραγματικά να μπορεί να αρθρώσει το δικό του λόγο απελευθερωμένος και με ένα σοβαρό μπάτζετ για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια πενταετία, σε μια ανωδική πορεία του Φεστιβάλ Αθηνών. Αυτή ήταν καλή χρονιά φέτος για το Θάνο Μικρούτσικο, δεν είναι. Δεν ξέρω αν φταίει η συμπλήρωση των 50 χρόνων τα στρογγυλά γενέθλια ή απλώς ότι απαλλάχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και από τα δύο ήταν. Μόλις απαλλάχθηκα. Μόλις ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης είχε τη φαϊνή ιδέα να με απαλλάξει από τα καθήκοντά μου, άρχισαν τα ωραία για μένα. Έκανα ένα παιδί. Μια κόρη. Μια κόρη που είναι καταπληκτική, η Αλεξάνδρα. Όμως. Έκανα πάρα πολλά έργα κλασικής μουσικής, τα οποία είχαν πολύ μεγάλη απήχηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παίζονται κατά κόρον.
Έχω πάρα πολλές προτάσεις από το εξωτερικό, πολύ σοβαρές. Τώρα θα κάνω ένα δίσκο στην EMI Classics και ένα άλλο δίσκο στην Ιταλία. Αυτά είναι η κλασική μου δουλειά. Mm-hmm. Στον τομέα του τραγουδιού ξέρεις ότι έγινε. Υπάρχει τρομερός δίσκος. Τρομερός δίσκος του Ιώνα του Περάγκα με τον Δημήτρη Μητροπέδη. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ θα έλεγα, από όσο ξέρω το Θάνο Μικρούτσικο, ότι για τον Θάνο πιο μεγάλη πρόκληση, πιο μεγάλη αγωνία είναι ένας δίσκος σαν του Ιώνα την Παράγκα, παρά ένα κλασικό έργο. Βεβαίως. Είναι ή δεν είναι. Είναι. Από τη στιγμή που κάνω και τις δυο δουλειές, φαντάζονται όλοι ότι δυσκολότερη είναι η άλλη. Mm-hmm. Δεν λέω ότι η άλλη δεν έχει τις αγωνίες της. Δεν λέω ότι η άλλη δεν έχει τα τεράστια προβλήματα να λύσει άλλου τύπου. Αλλά εδώ που έρχεσαι κατά πρόσωπο με το μεγάλο κοινό και δεν πρέπει να υποκύψεις, Παύλο, στο χαμηλό γούστο που του έχει επιβληθεί, αλλά να περάσεις χωρίς κανένα σκόντο τη δικιά σου άποψη για τα πράγματα, εκεί το στοίχημα είναι και πιο σοβαρό και πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Το τραγούδι, για να γίνει όπως πρέπει να γίνει, τουλάχιστον από μένα, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Κουβεντίζαμε τους ανθρώπους στην δισκογραφική εταιρεία. Αυτό το καταπληκτικό και από μια άποψη ανεξήγητο φαινόμενο, πως σε μια περίοδο που είναι δεδομένο τι κάνει σουξέ στο ελληνικό τραγούδι, τώρα το ξέρουμε όλοι. Το βλέπουμε στη τηλεόραση, το βλέπουμε στα σόου, το ακούμε στα ραδιόφωνα, μετράμε τους δίσκους που πουλούνται. Άμα δεν γράψει μουσική, πώς τον λένε, ο Φίβος, δεν τους ξέρω και καλά. Δεν το τραγουδήσει η Γαρμπή, δεν το τραγουδήσει ο πώς τον λέμε. Αυτά είναι τα σουξέ, τα δεδομένα. Και ξαφνικά μέσα σε αυτό το τοπίο έρχεται ένας δίσκος με τους στίχους των δεδομένων ποιητών, με τη μουσική του Μικρούτσικου, με τη φωνή του Μητροπάνου και κάνει το ρεκόρ των πωλήσεων φέτος. Του σαρώνει όλους. Αυτό είναι ένα πράγμα λιγάκι ανεξήγητο. Ανεξήγητο. Είναι ανεξήγητο. Υπάρχει όμως και εξήγηση. Τίποτα δεν είναι ανεξήγητο στα πράγματα. Ακόμα και αν μερικά πράγματα μπορούμε να τα εξηγήσουμε, δεν σημαίνει ότι η εξήγηση δεν θα βρεθεί στο μέλλον. Εγώ έχω μια εξήγηση και πρέπει να σου πω ότι αυτή την είχα μοιραστεί με τον Μάνο Χατζηδάκη όταν ζούσε και ήταν και άποψη δική του. Και τη μεταφέρω. Πιστεύω ότι ο κόσμος ακούει όλα αυτά. Γιατί αν θα με ρώταγες, καλά ποιος κόσμος τον αγόρασε αυτό το δίσκο. Ο ίδιος κόσμος. Ο ίδιος και μερικοί άλλοι. Άδικο. Ακριβώς. Ο ίδιος. Δεν γίνεται τέτοιο νούμερο χωρίς τους ίδιους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν παραπάνω νοικοκυριά να έχουν CD, compact disc και διάφορα τέτοια. Τα πράγματα είναι σε ένα όριο. Και εμείς με τον Μητροπάνο σχεδόν έχουμε πλησιάσει αυτό το όριο. Ακούει όλα αυτά τα πράγματα που του επιβάλλονται. Αυτό το χαμηλό του γούστο έχει να κάνει με τις καθημερινές του συνήθειες. Οι συνήθειες όμως είναι επίκτητες. Είναι για να συνηθίσει ένα μωρό, ένα παιδί, ένας έφηβος, μια γυναίκα, ένας άντρας σε κάποια πράγματα ή έχει να κάνει αυτό με το τι του επιβάλλεται καθημερινά. Δεν εννοώ μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης, αλλά και άλλα πράγματα. Συμπεριφορές, παραδείγματος χάρη. Το πολύ σημαντικό καλλιτεχνικό προϊόν όμως έχει να κάνει με το καλά κρυμμένο ήθος του. Και κάποιες τέτοιες δουλειές, νομίζω, παροδικά έστω, του βγάζουν αυτό το κρυμμένο ήθος. Βέβαια, πιστεύω ότι δεν μπορούν να ανατρέψουν τέτοιου τύπου δουλειές την κατάσταση συνολικά. Αυτό είναι πίστη μου. Αλλά μπορούν παροδικά να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπνέουν καλύτερα και τουλάχιστον να δημιουργήσουν εισίδες αναπνοής για τους περισσότερους. Δηλαδή είναι ο ίδιος άνθρωπος που ακούει αυτά τα τραγούδια στη Λάμψη, ένας ραδιοφωνικός σταθμός, τον έμαθα κι εγώ, που βάζει τα δύο τραγούδια, πηγαίνει το βράδυ στο Ελληνάδικο, πήγε και ο Πρωθυπουργός άλλωστε, το καθαγίασε, ακούει και τα τραγούδια του Μικρούτσικου με τον Μητροπάνο. Παράξενο είναι αυτό. Είναι παράξενο. Παρήγορο κιόλας. Από μια άποψη. Κοίταξε, πολύ παλιά ο λαϊκός άνθρωπος έτρωγε σε ένα τραπέζι στην Κεσαριανή, κατά τη γνώμη μου, το οποίο ήταν ξύλινο, φτιαγμένο με μαστοριά. Φτηνό. Από την περίοδο της Χούντας και μετά, το πράγμα πήγε σε φερφορζέ. Πρόσεξε. Τραγουδιστές γίγαντες της παλιάς εποχής. Μπιθικότσης Καζαντζίδης. Πού πάμε επί Χούντας? Βοσκόπουλος, Μελό, Φερφορζέ. Πού πάμε πιο μετά? Τα Γλυκανάλατα, Πανταζίδες και διάφοροι. Δεν βλέπεις την καθοδική πορεία. Άσε τους ελεύθερους σκοπευτές. Άσε το Μητροπάνο δηλαδή.
Μιλάμε για το κυρίαρχο γούστο στις διάφορες εποχές. Αυτό έχει να κάνει με τις κοινωνικές συνθήκες. Παλιότερα είχαμε ένα λαό ο οποίος από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη είχε κοινά αιτήματα. Και κάποιοι καθολικοί άνθρωποι, καθολικοί συνθέτες, τα εξέφραζαν συνολικά. Οι κοινωνικές συνθήκες μετά τη δικτατορία αλλάζουν και αλλάζουν δραματικά και οι αλλαγές γίνονται συνεχώς. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, θα έλεγα, πολλά διαφορετικά στρώματα, το καθένα με το προσωπικό του γούστο. Ναι, αλλά ο μέσος όρος είναι ένα χειρότερο γούστο. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Αν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, όπως το λέω, σε όλα τα πράγματα όμως. Δεν είναι μόνο στο τραγούδι. Αυτή που είναι αγωνία για το τραγούδι, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το τραγούδι, είναι αγωνία των ανθρώπων που κάνουν τηλεόραση, γιατί τηλεόραση, ένα λαϊκό μέσο που επίσης έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με το τραγούδι προς αυτό, ότι απευθύνεται σε πάρα πολλούς. Άκουσα και εγώ στις δικές σου, με συγχωρείς, σε διακόπτω, στις δικές σου εκπομπές που είχες και το Μαστοράκι τις προάλλες και τα λοιπά, να μιλάνε ότι αν η κότα γέννησε το αυγό, για το αυγό την κότα. Δεν είναι. Εγώ δηλαδή, αν ο κόσμος καταναλώνει κακά προγράμματα επειδή θέλει κακά προγράμματα ή ο κόσμος καταναλώνει κακά προγράμματα επειδή του προσφέρονται κακά προγράμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος καταναλώνει κακά προγράμματα επειδή του προσφέρονται κακά προγράμματα. Ακριβώς γιατί τον εθίζουν σε αυτό. Όταν εθίσεις τον άλλον στην ντομάτα γεμιστή, βέβαια κάποια στιγμή θα την κάνει μετό, αλλά μέχρι να την κάνει μετό θα συνηθίζει και όσο στην ντομάτα γεμιστή και δεν θα του αρέσουν τα άλλα πράγματα. Βεβαίως η ντομάτα γεμιστή είναι καταπληκτικό φαγητό. Ναι, μάλλον κακό παράδειγμα. Όχι, θέλω να πω, σε ένα είδος. Εγώ σου λέω σε ένα είδος, άμα τον εθίσεις θα συνηθίσει και θα του αρέσει αυτό το είδος. Τον έχουν συνηθίσει λοιπόν στα πολύ άσχημα πράγματα στην τηλεόραση και θέλει αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένας αντίλογος, τον οποίο πρόσφατα και εγώ με κατάπληξη άκουσα. Πάρτε για παράδειγμα όχι το προϊόν της τηλεόρασης, αλλά τα προϊόντα που ασχολούνται με την τηλεόραση. Ένα μέσο τηλεοπτικό περιοδικό στην Ελλάδα για να πουλήσει 70.000 φύλλα πρέπει να έχει ένα γυμνό μοντέλο στο εξώφυλλο. Ή τα κουτσομπολιά για κάποιον TV star, ποια παντρεύτηκε, ποια χώρισε, με ποιαν τα άφιαξε, με ποιαν τα χάλασε. Στη Γαλλία το πιο πετυχημένο τηλεοπτικό περιοδικό, που έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης και πουλάει 4-5 εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια τέφη την εβδομάδα, κυκλοφορεί με εξώφυλλο το Hitchcock, επειδή θα παιχτεί μια ταινία του σε κάποιο κανάλι την άλλη εβδομάδα, με εξώφυλλο τον Orson Welles. Γιατί οι Γάλλοι καταναλώνουν τηλεόραση Hitchcock και εμείς καταναλώνουμε τηλεόραση, ψηλά τα κούνια και γυμνά οπίστια. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει πέρα από την προσφορά. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Άνοιξα παρένθεση τώρα. Φύγαμε το τραγούδι και πήγαμε στην τηλεόραση. Υπάρχει αντίρρηση με τον καημό του. Αλλά θα σου έλεγα ότι τα φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο είναι παγκόσμια φαινόμενα. Δηλαδή και στην Αμερική, για παράδειγμα, που είναι πολύ μεγάλη αγορά, τα πράγματα είναι χαμηλού επίπεδου. Έχουμε τα περίφημα reality show που τα πετροβολούμε μερικές φορές και άδικα. Με ποια έννοια το λέω, με την έννοια ότι με αυτά εξορκίζουμε την υπόλοιπη τηλεόραση, ενώ κανονικά, ας πούμε, το 90% της τηλεόρασης για πέταμα, μέσα σε αυτά και τα reality show. Λοιπόν, στην Αμερική κυριαρχεί η κακή τηλεόραση και το κακό περιοδικό που ασχολείται με την τηλεόραση. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις στην Ευρώπη, ίσως γιατί εκεί υπάρχει πιο εκπαιδευμένος κόσμος. Η παιδεία είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι μια εξήγηση δική μου. Κλείνουμε την παρένθεση και επιστρέφουμε στη μουσική. Έπειτα να πούμε κανένα πιο ευχάριστο. Επιστρέφουμε στο δίσκο, αυτόν τον τρομερό δίσκο. Την Παράγκα του Αιώνα που ήταν η έκπληξη της χρονιάς και τη γιορτάσατε τις προάλλες. Ναι, κάναμε 120.000 αντίτυπα μες πρώτους 6 μήνες. Και είναι αυτό, πολύ αυτό, ε. Αυτό θα έλεγα είναι μέσα στις 1-2-3 δίσκους της δεκαετίας από πλευράς πωλήσεων. Και έχει ακόμα ένα πεντάμινο για να κλείσει τη χρονιά που μετριώνται κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα. Και θα σου έλεγα ότι αυτός ο δίσκος πιστεύω από τα στοιχεία που έχω ότι θα κλασικοποιηθεί. Θα είναι όπως ο Καβαδίας μου. Αυτός ο δίσκος δεν είναι απλώς ένας δίσκος, ένα CD ή ένα άκουσμα στο ραδιόφωνο. Είναι πια ένας δίσκος που έχει έρθει σε ζωντανή επαφή με τον κόσμο. Ο Δημήτρης το έχει τραγουδήσει στα κέντρα που δούλεψε φέτος. Κάτι γίνεται λοιπόν πια. Έχει μετρηθεί και η προσωπική επαφή. Τι βρίσκει ο κόσμος σε αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, ξαναθέτω το ερώτημα: ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της, αλλά από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του ακροατή. Τι λέει ο ακροατής. Υπάρχει μια ανάταση όταν ακούς αυτά τα τραγούδια πλευράς κόσμου. Αυτό έχω δει εγώ. Είναι βέβαια όταν εμφανίζεται ο Μητροπάνος, γιατί έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές, είναι πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος που τα ερμηνεύει. Και πραγματικά ο κόσμος κρεμιέται από το στόμα του, τον συνεπέρνει ο τραγουδιστής. Πιστεύω όμως πως είναι τραγούδια που τα κείμενα έχουν ήθος και από εκεί και πέρα η μουσική και στα τσεϊμπέκικα και στα άλλα είναι δυναμική και είναι μια μουσική που δεν σε αφήνει σε ησυχία.
Όπως συνέβη με ένα άλλο τραγούδι το οποίο νομίζω κλασικοποιήθηκε με μια πυρό όγα αυτό, mm-hmm. έτσι θα συμβεί με κάποια από τα τραγούδια του δίσκου. Το μυρίζομαι, το διαισθάνομαι αυτό το πράγμα και έτσι έχω δει τον κόσμο να λειτουργεί. Ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένας από τους παράγοντες που κάνουν αυτό το δίσκο να κυλάει και δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι η φωνή, η φοβερή, και είναι κάτι παραπάνω από φωνή. Κάθε φορά που μιλάμε για αυτόν, κάνεις μια κίνηση έξω από την κάμερα προς τα εκεί, γιατί κάπου εκεί πίσω κρυμμένος είναι και ετοιμάζεται και περιμένει, γιατί είχε περιμένει την πρόβα. Περιμένει την πρόβα, ναι. Το βλέπω. Ναι. Να το. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, ας κάτσουμε. Φέραμε καρέκλα, φέραμε και τον Δημήτρη. Αυτό ήταν εκτός προγράμματος. Αλλά μιλάμε τόση ώρα για τον Δημήτρη. Τον έβλεπα, βαινόβγαινε από πίσω, προετοιμαζόμενος για τις πρόβες. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Σας είχα δει μαζί σε μια πολύ ωραία εκπομπή που είχατε κάνει με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου όταν έβγαινε ο δίσκος. Όταν ακόμη κανείς δεν ήξερε τίποτα. Θα πάει, δεν θα πάει, θα αρέσουν τα τραγούδια στον κόσμο, δεν θα αρέσουν, θα τα αγαπήσει, θα γίνει το μαγικό ή δεν θα γίνει. Έγινε. Ψάχνω να βρω την εξήγηση. Εγώ το αντιμετώπισα πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη όταν πήγα να κάνω εμφανίσεις και είχε ο δίσκος κυκλοφορήσει ούτε εβδομάδα. Και με το καλημέρα σε βγαίνω και όλα 10 καινούργια τραγούδια. Όλοι μου λέγανε είσαι παραβός. Δεν τα ξέρει κανένας. Λέω παιδιά, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, όντως δεν υπήρξε πρόβλημα. Δηλαδή, μέσα μία εβδομάδα ήταν λες και είχαν ένα χρόνο τα τραγούδια. Ο Θάνος με έλεγε πριν ότι το μυστικό της επιτυχίας του δίσκου, πέρα από το ότι η στίχη είναι καλή, η φωνή σου είναι συγκλονιστική, η μουσική είναι καλή, όλα αυτά μαζί, άμα τα βάλεις, δεν κάνουν πάντα ένα πολύ πετυχημένο δίσκο. Είναι κάτι που συμβαίνει και ανάμεσα στους δυο σας. Ήθελα τη δικιά σου εκδοχή της ιστορίας. Είναι κάτι περίεργο που μπορεί να συμβεί σε κάποιους ανθρώπους. Το Θάνο γνωριζόμασταν, εντάξει, καλημέρα, καλησπέρα, γεια και αυτά. Όταν κάτσαμε πρώτη φορά να δουλέψουμε, είναι πώς δένεις με κάποιον άνθρωπο. Δεν είχα πια πρόβλημα, αφού είπα κατευθείαν ότι παιδιά δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εδώ είμαστε και θα κάνουμε καταπληκτική δουλειά και αυτό. Στην δουλειά εγώ δεν κοιτάω πάντα το αποτέλεσμα, να πω ότι έκανα δίσκους ή έκανα δώσεις, οπωσδήποτε. Γι' αυτό κάνω δίσκους για να πουλάμε. Δεν γελιόμαστε, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου και ούτε περίμενα ποτέ τόσο γρήγορα να γίνει αυτό. Απεδείχθη στο δίσκο μας, διότι δεν είναι όλα τα τραγούδια ζεϊμπέκικα στο δίσκο μας, έτσι, είναι 4-5 ζεϊμπέκικα, υπάρχουν ένα σωρό άλλα τραγούδια, ακόμα και τραγούδια που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ροκ, για να χρησιμοποιήσω έτσι αυτό το... Απεδείχθη λοιπόν ότι ο Μητροπάνος έχει ρίζες βαθιές στο λαϊκό τραγούδι, βεβαίως, αυτό είναι φως φανάρι, αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες, καθότι έχει τέτοιο συνέστημα και τέτοιο πάθος, που μπορεί με αυτή τη δυναμικό άνοιγμα της φωνής του να τραγουδήσει ένα σωρό διαφορετικά πράγματα, οσοδήποτε δύσκολα κι αν είναι αυτά. Είναι ο μοναδικός τραγουδιστής για ένα περίεργο τρόπο να ζουν οι λέξεις στο στόμα του. Εκφέρει τις λέξεις με έναν τρόπο, δηλαδή σε κάθε συλλαβή μπορεί να σου κάνει κρεσέντο. Είναι ένας μοναδικός τραγουδιστής αυτό, δεν έχουμε άλλον. Όχι σε αυτό το είδος. Εγώ για μένα, να σου πω κάτι, επειδή μου αρέσει να τα λέω και έξω από τα δόντια. Είναι ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής αυτή τη στιγμή. Και θα σου πω και κάτι. Δεν έχω κανένα λόγο να το πω. Ο δίσκος έγινε, επιτυχία έγινε. Θα μπορούσα να κρατήσω και τα προσχήματα σε σχέση με άλλους. Αλλά επειδή εδώ δεν κάνουμε μόνο μουσική, κάπου βάζουμε και ένα λιθαράκι στην ιστορία. Πρέπει να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, εμείς πρέπει να κάνουμε διαφημίσεις και ο Δημήτρης πρέπει να ελευθερωθεί να ετοιμάζεται για την πρόβα του. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε στο ρόδο σε λίγο. Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρύ ζεϊμπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους απ' το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χειλή. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί.
αποσαρνήθηκα για το πικρό σου αχίλι, τον δρόμο που δοκίμαζα πηδώντας το κατάρτι, το μπουσουλά τη βάρδια μου και απ' την πορεία στο χάρτη, για ένα δισεβρετό μικρό θαλασσινό κοχύλι. Έβραζε το κύμα του γαρμπί, είμαστε σκυφτοί κι δυο στο χάρτη. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο, δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της Ίνδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Στα κρυφά και τα
ταπεινά, ψάξε τα παντοτινά. Κυρίε και κύριοι, Μύρον Τσέριδος και πάλι, Μύρον Τσέριδος από το Ηρώδιο. Η Ρούλα πήγε στο Λυκαβητό. Εμείς σήμερα ήρθαμε στο Ηρώδιο, χάρη στο Θάνο Μικρούτσικο που θα είναι εδώ σε μια εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι ήταν μια εξαιρετικά καλή χρονιά αυτή η χρονιά. Ο ένας λόγος είναι η κόρη, ο άλλος λόγος είναι η επιτυχία του δίσκου με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Υπάρχει ένας τρίτος λόγος. Μια πολύ καλή στιγμή ήταν η συνεργασία με τον Λάκη Λαζόπουλο και η μουσική για την Κυριακή των Παπουτσιών. Ναι, παρότι ήταν... τις περιπέτειες που είχε η Κυριακή των Παπουτσιών. Είχε πολλές περιπέτειες. Ο καημένος ο Λάκης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή. Έκανε ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Έχω δουλέψει με τον Λάκη στο θέατρο από το 89 συνεχώς. Σε ό,τι έχει ανεβάσει. Σε αυτό το νέο είδος, γιατί εγώ πιστεύω ότι πέρα από ορολογίες, μετεπιθεώρησης κτλ. Ο Λαζόπουλος είναι ένα μοναδικό φαινόμενο ως συγγραφέας. Διότι δεν κάνει λαϊκό θέατρο ή κάνει, αν θέλεις, ένα είδος λαϊκού θεάτρου το οποίο είναι βαθύτατα συνδεδεμένο με το σουρεαλισμό. Και είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Γιατί σαν μαγνήτης τραβάει, ιδίως τώρα τελευταία, ο Λάκης και τα πειρά? Γιατί κάποιοι αγαπούν να βρίζουν το Λάκη? Ναι. Αυτό γίνεται διότι στην Ελλάδα θα ερχόταν και η σειρά του. Ήταν θέμα χρόνου. Το είχα πει. Όποιος ανεβαίνει πάρα πολύ, και μάλιστα σε νεαρή ηλικία, πρέπει να κοντίνει. Αυτό είναι ένας νόμος. Και έχει συμβεί με αρκετούς εδώ στην Ελλάδα. Αποδέχονται μόνο κάποιον να λειτουργήσει σαν μύθος ή να λειτουργήσει ως παντογνώστης όταν θα αγγίζει τα 70. Αυτό είναι η βασική αιτία. Μετά είναι ένα κριτικό πνεύμα ο Λάκης, που ανεξάρτητα και από δικά του λάθη που έχει κάνει, αν θέλεις, σε γενικές γραμμές είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται κανέναν και που πολλές φορές τα έχει βάλει με πάρα πολλούς ισχυρούς. Φαίνονται ότι οι τωρινοί ισχυροί δεν το συγχωρούν. Ενώ κάποιοι άλλοι το συγχωρήσανε. Πέζε πόρτες. Πόρτες κλειστές πανταχώθεν. Αφού νομίζω ρε εσύ με έχουν χώσει σε ένα τάπερ και δεν έχετε ένα σκερατάς να μου κάνει ένα φσ, να μου βγάλει τον αέρα. Όλο τον αέρα μέσα μου. Θα σκάσω, θα πεταγούν τα βάσανα σαν γιουβαρλάκια στον αέρα. Βρε, κλείνει η πόρτα του λεωφορείου και χώνω το χέρι μου στην πόρτα για να υπάρχει μια χαραμάδα να περνάει λίγος αέρας. Δεν λες που έχουμε και την κόμενα και λέμε ότι κάτι έχουμε. Γιατί η ζωή, ζωή, η καθ' αυτό ζωή τελείωσε. Τώρα είναι ζωή αυτό που ζούμε εμείς. Ζούμε εμείς με το μισθό. Εμείς ζούμε με τα δώρα. Το βίντεο το δικό σας. Από τον ελεύθερο τύπο. Το στερεοφωνικό το δικό σας. Από την απογευματινή. Τα χαλιά τα δικά σας. Από το έθνος. Οι γούνες. Από τον αδέσμευτο τύπο. Και από την αρχή, μόλις σε είδα, είπα: αυτός είναι αδέσμευτος τύπος. 88 κουπόνια και 25. Ντάγκα. Έτσι είναι, περίεντρε. Όλα τελειώσαν πια. Και οι εφημερίδες τελειώσαν, οι κανονικές εφημερίδες. Τώρα παίρνεις το κουπόνι, πετάς την εφημερίδα. Τι κάθονται και το γράφουν το υπόλοιπο. Ναι. Και το δώρο το σταθμένος το τυλίγουν. Το τυλίγουν κι αυτοί. Δεν πειράζει, έχει τα καλά του. Έχει τα συντή του. Ανακάλυψα τον Τζαϊκόφσκι. Εγκαίρος. Από πότε άρχισε να διαβάζει καθημερινή, Περίανδρε? Πώς το ξέρεις? Δείξε μου τα συντή σου, να σου πω ποια εφημερίδα διαβάζεις. Η γυναίκα μου μετάφερε. Της χρωστούσε ένας κάτι λεφτά και της τα δώσε κουπόνια. Τζαϊκόφσκι. Μπα. Τι ακριβώς παίζει με τον Τζαϊκόφσκι? Τη λίμνη των Κύκνων. Με τους Κύκνους πνιγμένους, μάλλον. Ας το ρε εσύ. Σαν μεταξεταστή του μεγάλου μουσικής είμαστε, με την ευγενική χορηγία της παλιοκατάστασης. Αστεία, αυτή η γούνα μας έσωσε. Τη φοράω εγώ, η γυναίκα μου, το παιδί μου. Εκτός από την αρκούδα που έπρεπε να τη φοράει, όλοι οι άλλοι τη φοράτε. Oh, Selvina,
Θάνος, μπορώ να πω ένα πράγμα. Είναι γενναιόδωρος και μουσικά και σαν άνθρωπος. Αυτό που τον διακρίνει είναι η γενναιοδωρία του. Δεν είναι ματζίρης, δεν είναι μικρούτσικος. Ο Θάνος με βοήθησε σε όλη αυτή την ιστορία από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Και με στήριξε σε όλη αυτή τη τερατώδη περιπέτεια, σε όλο αυτό που έζησα, που δεν με έκανε βέβαια να μισήσω τη Θεσσαλονίκη ή την πόλη, τους ανθρώπους, αλλά οπωσδήποτε με πλήγωσε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μετανιώνω ποτέ γιατί ανέβασα την Κυριακή των Παπουτσιών, γιατί θα την ανεβάσω και στην Αθήνα το χειμώνα. Αλλά κυρίως γιατί μαζί με τον Θάνο βγήκε μία μουσική δουλειά, νομίζω, από τις καλύτερες που έχουν βγει για το θέατρο. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τα τραγουδάγαμε από την αρχή μέχρι τέλους. Και επειδή οι πρόβες ήταν τόσο μακριές, γιατί λόγω συνεχών αναβολών ξεκινήσαμε πρόβες Σεπτέμβριο και φτάσαμε Μάρτιο να ανεβάσουμε την παράσταση, το μόνο που κράταγε όλο το team, όλα τα παιδιά, ήταν αυτά τα τραγούδια. Την Κυριακή των Παπουτσιών έλα να ψάξουμε λοιπόν σε ποια ζωή χωράμε. Την Κυριακή των Παπουτσιών έλα να επειδή η Κυριακή των Παπουτσιών είναι ένα έργο που πραγματικά κλείνει αυτόν τον κύκλο της μετεπιθεώρησης, επειδή κατά κάποιο τρόπο είναι και το δικό μου τέλος συμμετοχής στην επιθεώρηση, επειδή είναι μια αλλαγή πορείας που έτσι κι αλλιώς μέσα μου υπήρχε και θα ακολουθήσει μετά την Κυριακή των Παπουτσιών, χαίρομαι που τελειώνω με την Κυριακή των Παπουτσιών. Χαίρομαι που θα έχω αυτές τις νότες και αυτή τη μουσική μέσα μου. Και χαίρομαι γιατί όταν τελικά συνεργάζεσαι ωραία, όταν βγαίνει μια πολύ ωραία δουλειά, όταν ο κόσμος την αγκαλιάζει, ό,τι και να γίνεται έξω, όσο και αν νευρίασαι, όσο και αν έχασα τον έλεγχο κάποιες στιγμές, όσο και αν κατέφυγα αρκετές φορές στις υπερβολές, οι άνθρωποι ξέρεις όταν νιώθουν ότι αδικούνται, ακόμα και αυτοί που θεωρούνται ή μπορεί να θεωρούνται έξυπνοι, δεν μπορεί να μην πέσουν σε λάθη. Και στο κάτω-κάτω δεν ήρθα ούτε να πράξω το σωστό. Μέσα στο μυαλό μου πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στην ιστορία, την οποιαδήποτε ιστορία, τη μικρή, τη μεγάλη, την ιστορία της τέχνης, είναι οι άνθρωποι που παρεξηγούνται. Όχι οι άνθρωποι που εξηγούνται. Οι παρεξηγημένοι θα μείνουν. Όσοι εξηγούνται σημαίνει ότι μικραίνουν. Εξηγούνται και τελειώσανε. Δεν θεωρώ λοιπόν άδικη την παρεξήγηση που πολλές φορές υπάρχει και με το κοινό και με μένα. Μια φορά κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του χειμώνα, λίγο πριν πει η άνοιξη, μαζευόμαστε όλοι εμείς εδώ οι ακάλυπτοι που ζούμε στον ακάλυπτο μας και βρούμε τα παπούτσια μας. Αχ, αυτά που χάνουμε στη διάρκεια του χρόνου καθώς τρέχουμε στα μπαλκόνια σαν τρελοί αλαφιασμένοι να προλάβουμε. Τι να προλάβουμε, γενική έννοια, να προλάβουμε. Να το ξεχάσω. Τον περασμένο μήνα, Δευτέρα ήταν. Σηκώθηκε ο ξαδερφός μου ο Κώστας να πάει στην υπηρεσία του, 40 πυρετό, ζαλισμένος όπως ήταν. Κατέβηκε σε άλλη στάση, μπήκε σε άλλη υπηρεσία, βρήκε γραφείο, κάθισε. Πάντα υπάρχει ένα γραφείο σε μια υπηρεσία να σε περιμένει. Κάθισε, υπέγραψε, σφράγισε. Ούτε ένας δεν το ρώτησε ποιος είναι, τι θέλει, τι κάνει. Την παραμικρή ενόχληση. Και το χειρότερο αυτός ο ίδιος. Δεν κατάλαβε ότι είχε πάει σε άλλη υπηρεσία. Ακριβώς το ίδιο γκρι ξάδερφο μου λέει. Οι ίδιοι φάκελοι και το χειρότερο, οι ίδιες υποθέσεις. Του ήταν γνωστές. Εκεί το έπιασα εγώ αυτό, έλεγα. Λέω. Οι υποθέσεις είναι ίδιες. Γι' αυτό μοιάζουν οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Γιατί δεν παρέχουν καμία υπηρεσία και είναι τώρα ένα χαρτί ίδιο, ας πούμε, το οποίο γυρνάει από υπηρεσία σε υπηρεσία. Ενώ αν κάποια υπηρεσία έχει απαντήσει στο χαρτί αυτό, δεν θα έκανε το χαρτί το γύρο του δημοσίου σε 80 χρόνια που πέθανε ο θείος μας 80 χρονών και του ήρθε πάνω από τον τάφο η έγκριση του ΟΤΕ να κάνει τα υπεραστικά του. Και του βάλαν και πρόστιμο 30.000 δραμές, επειδή δεν ήταν ζωντανός, λέει να την παραλάβει. Έτσι, δεν κύριε, πώς πεθαίνεις χωρίς την έγκρισή σου. Τέτοιο δημόσιο
στο Δαφνί να τους κάνουν τους νόμους, πιο λογική θα ήταν. Άι, στο διάλο, κολοπάπουτσο. Για τουλάκι, περάσαμε στο χώρο πολιτική και ήθελα να κάνω μια μικρή στάση στο χώρο αυτό. Ένα από τα βιβλία που διάβασα τώρα τελευταία και μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητής, πολύ σπουδαίος, ειδικευμένος στα θέματα εργασίας, ανεργίας, πολύ αριστερός για τα αμερικανικά δεδομένα, φίλος του Κλίντον, και ο Κλίντον τον καλεί να αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή να κάνει, να γίνει υπουργός στο πεδίο όπου έχει περάσει όλη τη ζωή ως ακαδημαϊκός. Και όταν πια τελειώνει η θητεία του, μετά από 4 χρόνια και δεν ανανεώνεται και φεύγει, γράφει ένα βιβλίο που λέγεται «Κλειδωμένο στην κυβέρνηση», που είναι ένα εξαιρετικά χιουμοριστικό και σαρκαστικό ημερολόγιο του πώς ένας άνθρωπος που έχει 5 πράγματα στο μυαλό του ότι θέλει να κάνει, διαπιστώνει ότι όταν έχει την εξουσία δεν μπορεί να υλοποιήσει τις ιδέες του. Η ιδέα ή η εξουσία. Η εμπειρία σου ως υπουργού σε οδηγεί σε αυτό το δίλημα, ότι αν έχεις ιδέες. Όχι, δεν μπορεί να τις υλοποιήσει με την εξουσία. Εγώ, παρόλο που έχουμε γραφειοκρατία, παρόλο που η δημόσια διοίκηση είναι μπάχαλο, έτσι ίσως ήταν και το πνεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ίσως όχι. Δεν θέλω να υπερβάλλω, έτσι. Δεν θέλω να, θέλω να είμαι σοβαρός. Πιστεύω ότι όμως βοήθησε και ο αείμνησης πρωθυπουργός. Υπήρχε δυνατότητα να προχωρήσεις τα πράγματα τώρα. Μέχρι ποιο βάθος δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί έμεινα 27 μήνες. Αν έμεινα 4 ή 5 ή 6 ή 7 χρόνια, καλύτερα που δεν έμεινα, αλλά αν έμεινα, λέω, τότε ίσως θα ήξερα να σου πω αν έχει δίκιο ο Αμερικάνος ή όχι. Γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα γίναν πράγματα, Παύλο, που αξίζει τον κόπο κάποτε να τα αναφέρουμε. Γιατί γίναν πράγματα, αλλά για να μπορούν αυτά τα πράγματα να δώσουν καρπούς, πρέπει να συνεχιστούν. Αν συνεχιστούν, το ξέρουν οι διάδοχοι. Ας αφήσουμε αυτή την κουβέντα για άλλη, για άλλη φορά. Αναφερθήκαμε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έλεγα να μην το ρωτήσω καθόλου, αλλά είμαστε ακόμη στον απόϊχο του μνημόσυνου. Είμαστε στον απόϊχο όλη αυτή τη κουβέντα που μερικέ φορέ τη βρήκα και κακόγουστη. Έχω την εντύπωση ότι όλα όσα έγιναν στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου ή για τον Ανδρέα Παπανδρέου ένα χρόνο μετά το θάνατό του, μάλλον δεν τιμούν τον άνδρα, όποια άποψη και αν έχει κανεί γι' αυτόν. Μάλλον έμεινε έξω από αυτή τη συζήτηση. Ξέρεις, με τους μεγάλους ανθρώπους, όσους θεωρώ εγώ μεγάλους, παραδείγματος χάρη Μάνο Χατζηδάκη, παραδείγματος χάρη στην πολιτική Ανδρέα Παπανδρέου, για άλλους λόγους του πεθάνω. Νομίζω εγώ τους θρηνώ ή τους θυμάμαι με διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλω συμμετοχές. Όταν μάλιστα έχουμε φαινόμενα σαν κι αυτά στην περίπτωση του Παπανδρέου, αντιλαμβάνεσαι ότι όσο μακρύτερα τόσο καλύτερα. Πραγματικά, όσα έγιναν στην ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι μόνο από τα αντιμαχόμενα μέλη της οικογένειας, που αυτά είναι, θα έλεγα, τραγικά και θα έπρεπε κάποιος να τα σταματήσει, έπρεπε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές να τα είχαν σταματήσει. Όποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο, δεν εξετάζουμε αυτό. Αλλά και όπως τιμήθηκε από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, εμένα μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Γιατί? Δεν είναι το δίλημα Μέγαρο Μουσικής ή Ολυμπιακό Στάδιο, όπως τέθηκε. Ναι. Καθόλου. Είναι το δίλημα να μας βγει η ουσία του τι ήταν ο Παπανδρέου και όχι ένας ξερός λόγος του Κώστα Σιμίτη ή οτιδήποτε άλλο. Να μας βγει δηλαδή τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, θετικό ή αρνητικό, αν θες. Δεν θα κάνουμε ιστορία τόσο γρήγορα, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε, Παύλο, για την έστω μικρή αναδιανομή του πλούτου του 81-84, για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, για τα ελαττώματά του, για την πολιτική του την εξωτερική, που σε μεγάλο βαθμό ήταν η πρώτη φορά που φεύγαμε και λίγο από την εξάρτηση. Εγώ, αν θέλεις, είμαι θετικός. Κάποιος άλλος που μπορεί να είναι λίγο αρνητικός. Αυτό να τεθεί, η μεγάλη του προσωπικότητα, τίποτε από αυτά δεν υπόθηκε, έγιναν κάποια χλιαρά πράγματα, υπάρχει μια ιδεολογική τρομοκρατία στο όνομα Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, πες μου, δεν σου έχει κάνει εντύπωση, όταν πέθανε η Μελίνα, όταν πέθανε ο Γεννηματάς, πόσοι δρόμοι σε ένα σωρό δήμους ονομάστηκαν Μελίνα Μερκούρη, εργαστήρια, γυμναστήρια, θέατρα. Εδώ στον Ανδρέα Παπανδρέου γιατί? Γιατί δεν είναι αγαπητός. Ήταν πιο αγαπητός από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά διότι, σου λέει ένας δήμαρχος της X πόλης, μήπως δεν θα αρέσει στην κρατούσα κατάσταση. Α, εκεί πάει. Όχι εκεί πάει, εκεί είναι. Ναι. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τον ΠΑΣΟΚ. Άκουσε. Είναι απολύτως νόμιμο για τον Κώστα Σιμίτη και για την καινούργια
καθοδηγητική ομάδα του Πασόκ να πάει το Πασόκ όπου θέλει. Δεν μπαίνει η συζήτηση για εκεί. Ας το πάει όπου θέλει. Στις καινούργιες συνθήκες, νέο Πασόκ με άλλα χαρακτηριστικά. Αντίθετα από τα προηγούμενα. Μέχρι εδώ καμία αντίρρηση από εμένα. Αλλά δεν μπορούν να έχουν και το σκύλο χορτάτο και την πίτα γεμάτη. Δηλαδή, να τον χρησιμοποιούμε τον Ανδρέα μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, όταν ο Τσοβόλας είχε 6,5% και χρειαζόμαστε τη Β' Αθηνών τη φάτσα του, ενώ μια εβδομάδα πριν Παύλο νομίζαμε θα τον κερδίζαμε με τον Παπανδρέου στον τάφο, εν σιωπή. Τα ζήσατε, τα ξέρετε, δημοσιογράφοι είσαστε. Ας αποφασίσει το Πασόκ. Αν δεν τον χρειάζεται τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν τον χρειάζεται για τίποτα. Αν τον χρειάζεται, να τον τοποθετήσει εκεί που του πρέπει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, δεν το σχολιάζω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση πάντως είναι ότι η έμφαση δίνεται μάλλον στο πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή στη σχέση του Παπανδρέου με τους πολιτικούς του κληρονόμους και όχι στην διαμάχη των φυσικών του κληρονόμων για το ποιος τον αγαπούσε και ποιον αγαπούσε εκείνος. Και όποιος δεν θέλει να το παραδεχτεί είτε από τους φίλους είτε από τους εισαγωγικά εχθρούς, είναι ψεύτης. Ο Παπανδρέου, αν ήθελε κάποιος να κληρονομήσει το Πασόκ, θα το είχε κάνει. Ο Παπανδρέου ήταν πάρα πολύ κύριος, πολύ gentleman και πολύ ευγενής. Δεν ήθελε να συμμετέχει σε αυτή τη διαδοχή. Ας έβγαζαν όποιον αρχηγό ήθελαν. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να σου πω κάτι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν κλασικός πολιτικός. Δεν ήταν ο πολιτικός τύπου Μπλερ με το ποδήλατο και τη σωματοφυλάκη από πίσω. Δεν ήταν ο πολιτικός που βγήκε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, το αγγλοσαξονικό πρότυπο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Έμοιαζε με τον James Dean. Δηλαδή, βούταγε τη Mercedes ή το οποιοδήποτε αυτοκίνητο και πάταγε μέχρι τα 240, μέχρι να το κοντέρ να πάει στο κόκκινο. Αυτό ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αν θέλουν να βάλουν Ανδρέα Παπανδρέου στα μέτρα του, και το έχουν κάνει και πολλοί δημοσιογράφοι αυτό, και είναι ντροπή του, και θα το μετανιώσουν μετά από κάποια χρόνια, δεν είναι αυτό ο Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άλλο πράγμα. Πέταγε. Ήταν παραπάνω. Στο τελευταίο συνέδριο που είχε συμμετάσχει, ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαλε ένα λόγο, τον οποίο δεν το πήρε χαμπάρι κανένα από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Μα κοίταγε όλου αφιψηλού, όχι ω νόμπ. Μίλαγε για άλλα πράγματα. Θα σου πω και κάτι που είχα μάρτυρα και έτσι μπορώ να το πω. Όταν με συνάντησε για να μου πει για το Υπουργείο Πολιτισμού, λίγο πριν από τις εκλογές του 1993, του λέει κάποιος από τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, προσέχετε τον, δεν είναι Πασόκ ο Μικρούτσικος. Και γυρίζει και λέει, γιατί εγώ είμαι. Καταπληκτικό. Αυτό είναι αυθεντικό και νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει. Αφού μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα και είναι η τελευταία μου ερώτηση, η ένσταση ενός δημοσιογράφου που είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει επίσης. Ως δημοσιογράφος όμως. Μήπως ο Ανδρέας Παπανδρέου επίσης ήταν ένας πολιτικός ο οποίος, όταν πια δοκίμασε το πόσο εύκολο ήταν να ασκεί την εξουσία, να κάνει τους πάντες ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα, παρασύρθηκε από την ευκολία του. Σαν ένα πολύ μεγάλο συνθέτη που έχει τόσο ευκολία να γράφει μουσική, ως αρχίσει και γράφει τρίχες. Τι πιστεύω, μία διάσταση είναι έτσι όπως τη λες. Μία διάσταση είναι έτσι. Όμως υπάρχουν και δύο θέματα που μην τα ξεχνάς. Οικονομία και εξωτερική πολιτική. Την ασκούσε μέχρι τέλους. Κλείνω παρένθεση, Παπανδρέου. Μιλώντας για την πολιτική και για τον Θάνο Μικρούτσικο εντός εκτός πολιτικής, αλλά πάντα γύρω από αυτήν, κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι είμαστε στο Ηρώδιο και ότι εδώ σε μια εβδομάδα ο Θάνος Μικρούτσικος θα έρθει ως μουσικός και όχι ως πολιτικός. Υπάρχει μια μακριά ιστορία πίσω. Πίσω από τη συναυλία αυτή, πίσω από τον καταπληκτικά πετυχημένο δίσκο με τον Μητροπάνο και από όλες τις άλλες δουλειές που γίναν φέτος. Υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελες να κάνεις? Ας πούμε, υπάρχει ένας τραγουδιστής που θα τον ήθελες ή μια τραγουδίστρια, μια φωνή που θα την ήθελες και δεν την είχες ως τώρα? Έναν τραγουδιστή που θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά τον είχα μια φορά, είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και δεν είναι μια χειρονομία μου έτσι καλής. Ξανά. Το θέλω ξανά. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε κάτι και πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Θα το περιμένουμε. Θα περιμένουμε και τη συναυλία. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Εύχομαι μεγάλη επιτυχία και στη συναυλία όπως είχε και ο δίσκος. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στο Ηρώδιο απόψε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Δημήτρη, πάμε του Λαζόπουλου τραγούδι. Το Φως, Ελπίδα και Ουρανός. Θα το πούμε στο τέλος εκεί.
ελπίδα ουρανός. Εμένα ο τρόπος μου είναι αυτός και όποιος φρενάρει ποτέ μη σώσει και να ρθεί. Τέρμα τα διέξοδα, τέρμα τα διέξοδα. Εγώ βάζω τα έξοδα. Βάζω τα έξοδα.